και μέτρα για την εκπαίδευση, για την καινοτομία, την έρευνα. Ότι θα έχουμε κονδύλια για το Ταμείο Εγγυήσεων. Για την γεωργία και τους γεωργούς. Και ότι θα υπάρξει επιπλέον υποστήριξη με κονδύλια για τα θέματα της μετανάστευσης. Εδώ λοιπόν θα σταθώ ιδιαίτερα στο θέμα της εξωτερικής διάστασης της αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα λοιπόν η αύξηση στις πιστώσεις των πληρωμών παρακολουθεί, πρέπει να σημειώσουμε, τον πληθωρισμό. Άρα σημαντική αύξηση δεν βλέπουμε. Παραμένει στα ίδια επίπεδα, δηλαδή ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Κάτι άλλο πρέπει να κοιτάξουμε στην πολιτική της συνοχής, γιατί μιλάμε για οικονομική και κοινωνική συνοχή. Βλέπουμε να μειώνεται κατά 4% η χρηματοδότηση. Σε μια περίοδο όμως όπου αυξάνεται όλο και περισσότερο το χάσμα ανάμεσα στα κράτη-μέλη, δεν νομίζω ότι στον τομέα αυτών ειδικά πρέπει να γίνονται περικοπές. Και κάτι άλλο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι οι πιστώσεις πληρωμών για τη διοίκηση, οι οποίες αυξάνονται κατά 3%. Ελπίζω να έχει γίνει πολύ προσεκτικός υπολογισμός. Εμείς γενικά υποστηρίζουμε τον προϋπολογισμό στα θέματα της καλύτερης απασχόλησης, της αντιμετώπισης της μετανάστευσης, της αντιμετώπισης της παγκοσμιοποίησης και όλων αυτών των ζητημάτων, και ελπίζουμε ότι τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου θα μπορέσουμε να τις προασπίσουμε κατά τρόπο ικανοποιητικό. Ευχαριστώ. Κυρία Νίριαντα, σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και θα ήθελα και πάλι να συγχαρώ τον εισηγητή για την λεπτομερέστατη αυτή ανάλυση της κατάστασης. Θα σας πληρώσω. Δεν θα επαναλάβω αυτά που υπόθηκα. Νομίζω ότι πρέπει ιδιαίτερες παρατηρήσεις να τονίσετε το ζήτημα της απασχόλησης και της δημιουργίας της εργασίας, καθώς όν μάλλον στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όχι μόνο δεν υπάρχουν επιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε σχέση με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τα ζητήματα COSME και οτιδήποτε έχει σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιπλέον έχουν περικοπεί. Πρέπει λοιπόν τις προτεραιότητες να τις ορίσουμε εκεί που είναι οι πραγματικές ανάγκες, δηλαδή στην αξιοπρεπή απασχόληση στις θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερα στο θέμα της μετανάστευσης θέλω να σταθώ για να πω ότι πρόκειται για ένα κεντρική σημασία θέμα, ένα θέμα που θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Η εστίαση και οι προτεραιότητες είναι σε λάθος σειρά, νομίζω. Θα πρέπει να κοιτάξουμε όχι μόνο να εξασφαλίσουμε τα πρώτα καταλήματα και υποδοχή, αλλά και την ενσωμάτωση στις κοινωνίες, και πρέπει να κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά επίσης το πώς μπορούμε να πάψουμε την εμάσουσα αυτή πληγή που είναι οι χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν οι συνθήκες για να μείνουν οι πολίτες εκεί και που χρειάζεται να βοηθήσουμε με μέτρα υπέρ της ειρήνης κτλ. Το ζήτημα επίσης του μικρού περιθωρίου που έχουμε στις κύριους τίτλους του προϋπολογισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει πολύ σαφείς τοποθετήσεις σε σχέση με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον όριο του 2020. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ να συγχαρώ τον Συνδύ για τη εξαντλητικά διεξήλθε την έκθεση. Μέχρι ο Γιώργος θα κάνει και επίσης να προσθέσουμε και κάποια ζητήματα τα οποία ακόμα δεν τα έχουν δείξει πρώτα-πρώτα. Η πολιτική μας ομάδα θεωρεί ότι από την πολιτική 2017 δεν είναι δυνατόν να μην καλύπτουμε τις πιστώσεις του 2016.
θα πρέπει να κάτσουμε και να προβληματιστούμε όσον αφορά την αποτελεσματικότητα αυτών των πόρων, γιατί προς τα εκεί κινούμεθα. Και στη συνέχεια θα δούμε πώς θα το διαρθώσουμε αυτό και να δούμε πώς η ομάδα εργασίας θα προχωρήσει στο performance budgeting. Και κατόπιν, επίσης πρέπει να σας πω ότι συμφωνώ για τις υποδηλωτές, όπως τις ανέφερε ο συνάδελφος. Πριν από λίγες μέρες είχαμε μία διάσκεψη στο Τρέντο, είχαμε μία διεθνή έκθεση και εκεί ήρθαν κάποιοι διεθνείς οικονομολόγοι βραβευμένοι με Νόμπελ όπως ο Κρούγμαν και ο Στίγλιτς και συζητήσαμε για την ανάπτυξη, για τις ανισότητες και ιδίως συζητήσαμε το τι γίνεται στις αναπτυγμένες βιομηχανίες όπως στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει να δούμε το πώς θα φροντίσουμε εκείνα τα κονδύλια τα οποία βοηθούν να συρρυκνωθούν οι ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Αυτές πώς θα καλυφθούν και πώς αυτές θα καταστούν μια προτεραιότητα. Τώρα για τις λοιπές προτεραιότητες. Βέβαια και συμφωνούμε για τις επενδύσεις. Για τη διαχείριση των μεταστατικών ροών. Για το πρόβλημα της ανεργίας. Θέλουμε με θάρρος να γίνει καλύτερη αξιολόγηση για να δούμε τι περικοπές μπορούν να γίνουν στο νούμερο 4 όσον αφορά το Global Europe. Για να δούμε αν χρειάζεται σήμερα το πρόγραμμα αυτό, αφού γιατί σήμερα θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και τους διαθέσιμους πόρους στο ιστορικό των 28 κρατών μελών. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τα άλλα προγράμματα, τα άλλα μέσα και να δούμε πώς μπορούμε αυτά να τα αναδιαρθρώσουμε όταν γίνει η αναθεώρηση του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου. Τελευταίο τώρα, κατάσταση των πληρωμών. Παρακολουθήσαμε όλη αυτή τη διαδρομή που έγινε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις προτάσεις. Και από δική μας πλευρά, ακόμα υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες. Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η δράση για το διεθνικό πρόβλημα. Δηλαδή να δούμε το πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε το επίπεδο των υποχρεώσεων και πληρωμών σε παρόμοια επίπεδα. Και να προβληματιστούμε επίσης για το πώς θα έχουμε περισσότερη επικουρικότητα στον προϋπολογισμό. Να κάτσουμε δηλαδή και να αξιολογήσουμε τον σημερινό μηχανισμό του προϋπολογισμού που η Ευρώπη σήμερα είναι η θέση να κατανείμει στα κράτη-μέλη τους πόρους που αφορούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την βελτίωση του δυτικού επίπεδου των Ευρωπαίων. Να μια σκέψη τώρα. Όσον αφορά τη μετανάστευση, να σας επισημάνω ότι οι συνάδελφοι της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού ανέθεσαν μια μελέτη, η οποία θα αφορά τους πόρους τους σχετικούς με την μετανάστευση. Θα έχουμε τα αποτελέσματα της μελέτης αρχές Ιουλίου, καθώς και κάποιες σχετικές συστάσεις. Οπότε τότε θα πρέπει και τα μέλη της Επιτροπής μας να ρίξουν μια ματιά σε αυτά και να δούμε τι θα γίνει με τα σχετικά κονδύλια του προϋπολογισμού που αφορούν αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.